Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν ήταν που τη είπαν ότι τη θέλανε πιο έξτρα. Το πήρε και αυτή κυριολεκτικά και ήρθε. Νάτι η Νικολίνα Νικολούζου. Πια με σένα, Νικολίνα μου. Τι έχεις κάνει επίσης? Είναι σίγουρο παστέλ. 100%. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, context. Πηγαίνω σε ένα event μιας drag queen. Αυτή λοιπόν, θα εξηγήσω την drag queen. Είναι η Trixie Mattel. Είναι μια πολύ κεντρική περσόνα. Δεν ξέρω, κορίτσια, αν έχετε εικόνες για να σας την παρομοιάσω, της Dolly Parton. Όντως. Εκείνη που λέει το 9-to-5. Αυτή η τραγουδίστρια που έχει τα πολύ μεγάλα ξανθά μαλλιά. Dolly Parton, λέει, εννοείς. Την Dolly Parton, λέει, ναι. Ναι. Έχει ένα τέτοιο τύπου vibe, βέβαια πολύ πιο, γιατί είναι drag queen. Και λοιπόν, αυτή η drag queen έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι όλο παστέλ, το κάθε δωμάτιο έχει διαφορετικό χρώμα και κάνει μια εκδήλωση που καλεί διάφορες θηλυκότητες από τον κόσμο, trans icons, drag queens, γενικά διάφορα queer άτομα, στο ξενοδοχείο της για content creating και διάφορα. Και με κάλεσε και εμένα. Φυσικά. Εννοείται. Και θα πάω εκεί. Και τώρα θα πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Ναι. Να σου πω κάτι που σκέφτηκα τώρα. Ναι. Μην την πάρεις προσωπικά τη βαθμολογία. Το κάνουν για μένα, για να σοκάρουν εμένα. Και να με... τι! Να κάνω τέτοια. Μπέτι. Γεια σου, Νικολίνα. Hi. Μ' αρέσει αλλά γενικά, αλλά μου... Ναι, κάτι νομίζω ότι... μου φταίει στο παντελόνι... Τι σου φταίει? Λίγο οι όγκοι, κάπως εμένα προσωπικά με ξενίζουν και δεν με κάνει να πω wow. Κάτι δεν μου κολλάει. Το νιώθω πολύ μπουκωμένο, το νιώθω... Είναι λίγο εικόνα... περίεργη όγκοι. Τι είναι? Περίεργη όγκοι. Περίεργη όγκοι. Μου κόψεις 3 βαθμούς γι' αυτό. Για το παντελόνι. Ναι. Το 3. Παντελόνι λίγο κάτω... 3. Από τη μέση και πάνω 3, μ' αρέσει. Νομίζω ότι είσαι λίγο αυστηρίνο. Ρε τι Νικόλυνα. Νομίζω ότι και εσύ έχεις υπάρξει αυστηρή. Γι' αυτό πολλά επιχειρήματα. Μπορώ να σου το πω. Τι έγινε, Νατάσα μου, και σηκώνεις το χεράκι? Όχι, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις. Αυτό είναι ενός σχεδιαστή όλο? Όχι. Διαφορετικά κομμάτια. Είναι όλα designer, ναι, διαφορετικοί σχεδιαστές. Δεν έχει κάνει ο ίδιος σχεδιαστής αυτό και αυτό. Το φόρεμα και το παντελόνι. Καταρχήν είναι φόρεμα ή μπουφάν? Φόρεμα είναι καλά. Για πες τι άλλα δεν σου άρεσαν, μια και πήρες το λόγο και έχεις βάλει και άσο. Αρχικά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Θεώρησα ότι είναι απλά όλο αυτό ενός σχεδιαστή. Έχει βάλει τα παπούτσια που δεν μου αρέσουν και η τσάντα που δεν μου αρέσει. Και θα προτιμούσα τουλάχιστον αν έλειπε το παντελόνι και ήταν μόνο το φόρεμα. Γιατί τώρα αυτό εμένα με μπερδεύει πάρα πολύ. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Δεν μ' αρέσει. Μου κάνει κάτι περίεργο αυτό το παντελόνι από μέσα, από το φόρεμα. Γι' αυτό ρώτησα. Είναι περίεργο που σου κάνει. Έτσι όπως με ρώτησες αν είναι ενός σχεδιαστής, σημαίνει ότι το έχω συνδυάσει τόσο αρμονικά. Όχι, που σου κάνω ότι είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι αρμονικό. Είναι τα χρώματα ίδια και θεώρησα ότι είναι ο ίδιος. Επειδή είναι κεντρικό και το πάνω και το κάτω. Ότι μπορεί να είναι το ίδιο. Σε ρώτησα για να ξέρω αρχικά. Ναι. Όχι ότι είναι αρμονικό, δεν θα σου βάζα ένα στα μάτια μου ήταν αρμονικό. Καταρχάς σου είναι τα μανίκια κοντά. Τι?
Εκτός ότι της είναι τα μανίκια κοντά της, είναι μικρό σαν νούμερο μου φαίνεται. Ναι, είναι μικρό. Για κάποιο λόγο τον τελευταίο καιρό εγκλωβίζεις αυτό εδώ, τον πάνω κορμό, όπως με το βινίλ, με το γαλάζιο, το κλείνεις αυτό εδώ, το σκάς. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως, δεν είναι ότι, ότι έβαλα ένα κορσέ από όχι, πάνω. Όχι, σου λέω ότι σαν ύφος, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνεις αυτό σε σένα. Δηλαδή εγκλωβίζεις εδώ αυτό τόσο στενά και μετά τριγύρω έχεις όγκους όπως ήταν το βινίλ με το γαλάζιο. Δεν έχεις δει εικόνες high fashion που το κάνουν αυτό. Να σου πω ειλικρινά, για εμένα δεν σε κολακεύει. Σου είναι και κοντό στα χέρια. Όταν κάθομαι έτσι. Και Καλιφόρνια θεωρώ θα σκάσει και μου κάνει χειμωνιάτικο. Βάζει πάνω χειμωνιάτικο. Σου όγκους. Ναι, έτσι, σαν εικόνα. Ας σε βοηθήσω λίγο. Επειδή είναι μια εικόνα η οποία είναι drag. Οι drag εικόνες δεν έχουν εποχή. Έτσι μπορεί να βγει και Αύγουστο μια drag queen. Δεν ωραία, έχουν δηλαδή όντως είναι πρόταση για μια τηλεθεάτρια πώς να βάλει παστέλ. Δεν έχω φέρει μια εικόνα η οποία είναι απαραίτητα πρόταση. Είναι μια εικόνα πληροφορίας. Μα φέρνω, πάντα φέρνω και τον δικό μου κόσμο. Νικολίνα, φέρνω και τον δικό λέω. Μου κόσμο σε αυτό το πλατό. Ούτε ξέρω. Το καταλαβαίνω. Είναι ένα κομμάτι τη κουλτούρα μου που εγώ το έφερα. Δεν είναι ότι ταυτίζεται η μέση 20χρονη κοπέλα μαζί με ένα συγκεκριμένο ντύσιμο σαν και αυτό. Είναι ανοιξιάτικο και την άλλη φορά σου είπαν οι κριτέ να έρχεσαι. Λίγο πιο, δηλαδή να βλέπουν και μία πρόταση. Ωραία τα statement, ωραία όλα έχω αυτά. Έχω κάνει προτάσεις, αλλά υπάρχουν και στιγμές σαν κι αυτή που εγώ ήθελα να φέρω κάτι της κουλτούρας μου. Θέλει να εκφραστεί, ναι, συμφωνώ. Ήθελα να εκφραστώ. Δεν είμαι εδώ πέρα για να εκφράζομαι μόνο με τον τρόπο το καθημερινό. Όχι, το αλλά... πώς θα κάνω την πρόταση στη τηλεθεάτρια. Έχω και μία δική μου έκφραση. Ναι, εμένα μου κάνει έτσι αυτό. Okay. Δύο είναι ο μέσος όρος, ο σημερινός. Νταντά, να μίλητη έφυγε σχεδόν, ούτε καν με κοίταξε.